Διάβλος εσείς είναι τα Άγια της Αγίας για τους κομμουνιστές, για την αριστερά. Είναι ο τόπος μαρτυρίου, ο τόπος βασανισμού, ο τόπος εξευτελισμού. Από ποιους έχουμε μαρτυρίες για το τι έγινε στη Μακρόνησο? Από τους αριστερούς που έγραψαν τα απομνημονεύματά τους. Και ποιοι αριστεροί έγραψαν τα απομνημονεύματά τους? Αυτοί που δεν υπέγραψαν. Πόσοι ήταν αυτοί που δεν υπέγραψαν? Ήταν το 2,5%. Μπορούμε για το 2,5% να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα? Στη Μακρόνηση υπήρχαν τρία τάγματα. Το πρώτο, το β' και το γ'. Στο πρώτο ήταν οι αμετανόητοι. Το δεύτερο ήταν το κέντρο διαρχομένων. Και το τρίτο ήταν η ρευστή συνειδήσεω. Ρευστό συνειδήσεω τι σημαίνει? Ότι οι αρχές ασφαλείας δεν ξέραν τι είναι. Και σου λέει τώρα μην γίνει καμιά στραβή στη μονάδα, στείλ τον εκεί και ας βγάλουν άκρη εκεί. Εκεί περισσότεροι που πήγαν στο τρίτο υπέγραφαν και πηγαίναν στις μονάδες τους. Αυτά τα οποία λέγονται για το τρίτο τέτοιο είναι σε μεγάλο βαθμό μύθος και υπερβολές. Το πρώτο, 4.500, ήταν οι ακρευτείς κομμουνιστές. Αυτοί με βάση τα δικά τους βιβλία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 1948 παραθέριζαν. Άμα διαβάσετε το πώς περνούσαν από τον Μάιο που πήγαν έως τον Φεβρουάριο, δεν θα το πιστεύετε. Θα μου πεις, λέει τίποτα αυτό, πάβει να είναι ένας χώρος όπου υπήρξε εξευτελισμός των συνειδήσεων με τη δήλωση? Μα αυτό είναι το, είχαμε εμφύλιο, στα βουνά πέφτανε κορμιά. Από την έναρξη του γενικευμένου εμφυλίου πολέμου έως τη λήξη του, Σεπτέμβριος, γιατί μέχρι τότε λειτουργούσε η Μακρόνησος, προσέξτε, σαν κέντρο εκπαιδεύσεως, του ελληνικού στρατού. Ήταν στρατόπεδο η ελληνική συγκέντρωση, στρατόπεδο του ελληνικού στρατού. Δεν ήταν ούτε στρατόπεδο συγκέντρωση ή τίποτα. Πήγαιναν νεοσύλλεκτοι εκεί που υπηρετούσαν τη θητεία του, για να υπηρετήσουν τη θητεία του. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα παρουσιάστηκαν στις τάξεις του εθνικού στρατού 290.000 παιδιά. Από τους 290.000 με βάση τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία τα επικαλείται και ο Ζαφυρόπουλος στο βιβλίο του, πήγαν στη Μακρόνηση 29.500 αξιωματικοί και οπλίτες, το 10%. Από αυτούς, 400 δεν υπέγραψαν δήλωση. Ερώτηση. Υπήρξε βία? Φυσικά και υπήρξε βία. Ήταν στρατόπεδο σε καιρό εμφυλίου πολέμου. Εδώ η αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά, έχει μια αντίληψη η οποία είναι κατανόητη. Δηλαδή αυτοί θέλουν να ρίχνουν μπαζούκα και όρμους και άλλοι τους ρίχνουν αγκαλίτσες και φυλάκια. Δεν γίνεται έτσι. Φυσικά και εξασκήθηκε βία στην Μακρόνησο. Σε όλους, όχι σε όλους. Η Μακρόνησος είχε ένα σκοπό. Τη δήλωση. Ούτε να σκοτώσει ήθελε, ούτε τίποτα. Ήθελε να βγει το χαρτί αυτό και να πάει στην κοινωνία. Να αποχαρακτηρίσει ή να αυτοαποχαρακτηριστεί ο πλήτης. Η βία ήταν στοχευμένη. Υπήρχαν δεκάδες, χιλιάδες περιπτώσεις μακρονησιωτών, οι οποίοι η διαδικασία ήταν με το που πήγαιναν στο κατάλληλο και τους λέγανε υπογράφεις, δεν υπογράφεις. Αυτοί οι οποίοι υπέγραφαν πήγαιναν κατευθείαν στο τάγμα τους. Και κάποιοι κάναν τη θητεία τους εκεί, κάποιοι φεύγαν στις μονάδες, κάποιοι που οι οποίοι είχαν μία προϋπηρεσία στο στρατό και για διάφορους λόγους τους πήγαν στη Μακρόνησο, απολυόταν. Αυτοί οι οποίοι δεν υπέγραφαν, είτε τρώγαν ξύλο, είτε υπό την απειλή ότι θα φάνε ξύλο, κάποια στιγμή υπέγραφαν. Εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Υπόψη, αν δείτε την βιβλιογραφία μου πίσω, το 70% αφορά βιβλία που γράψαν αριστεροί συγγραφείς. Απλώς εγώ παίρνω τα επιχείρηματά τους και τα γυρνώ ανάποδα.